Μπήκα μέσα. Α! Βοήθεια! Από πού μπήκατε όλοι εσείς? Βοήθεια! Φίλε, το παιχνίδι είναι intense. Θέλω να πω σε ένα σπίτι που να μην έχει συναγερμό, σας παρακαλώ. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Δοκιμάζουμε το. Είναι η σειρά στην οποία δοκιμάζουμε παιχνίδια και σήμερα θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και ωραίο παιχνίδι Zombie Apocalypse, το Project Zomboid. Με το Project Zomboid είμαστε ένας τύπος ο οποίος μπορεί να ζήσει μια ωραία περιπέτεια σε Zombie Apocalypse περιοχή. Το Project Zomboid δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι ακόμα σε beta φάση, αλλά είναι αρκετά προχωρημένο και ακόμα και τώρα βγάζει καινούργια patch συνέχεια και το κάνει όλο και καλύτερο. Είναι όπως το Don't Starve πριν κυκλοφορήσει κανονικά. Και σε αυτό το παιχνίδι, όπως είπα, έχουμε Zombie Apocalypse, είμαστε ένα τύπος με τον οποίο προσπαθείς να ζήσεις όσες περισσότερες μέρες γίνεται στο map το συγκεκριμένο που θα παίζεις. Τολμώ να πω πως είναι από τα καλύτερα Zombie Apocalypse παιχνίδια από την άποψη ότι έχει πάρα πολύ ωραία mechanics, είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Το μόνο αρνητικό του είναι τα γραφικά. Δεν θέλω να κρίνετε το παιχνίδι αυτό τα γραφικά του γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο gameplay. Όπου λέω και όλες θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να δείτε και πως είναι το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσω εγώ να παίξω εδώ πέρα solo, να ενημερώσω ότι υπάρχει και multiplayer να παίξετε με τους φίλους σας, το οποίο είναι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον από το να παίξετε μόνο σας. Οπότε παίρνω πάσα για να σας πω ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από eneba.com, έτσι αν ψάχνεις ένα παιχνίδια, το eneba.com είναι ένα site στο οποίο μπορείς να αγοράσεις και το Project Zomboid και οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι θέλεις εσύ φθηνότερα από ότι το έχει το Steam ή το Epic Store. Τσέκαρε το βίντεο που ακολουθεί για να ενημερωθείς για την eneba.com και εμείς επιστρέφουμε στο gameplay πάρα πολύ σύντομα. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια αλλά δεν ξέρεις από πού? Το eneba.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το eneba.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Sarcards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από eneba, τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχάσεις να βάλεις το κωδικό ζήσης πριν την πληρωμή ώστε να αποκτήσεις 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σου. Αυτά, πάμε πίσω στο βίντεο. Ωραία, και αφού πλέον ξέρεις που μπορείς να αγοράσεις τα παιχνίδια, ξεκινάμε όπως είπαμε με solo. Θα παίξουμε στο Playstyle Survivor, όπου είναι το ας πούμε normal, έτσι. Και πατάμε next, να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Διαλέγουμε χάρτη. Ας παίξουμε στο Rosewood και πατάμε πάλι Next για να διαλέξουμε ποια είναι η ειδικότητα του παίχτη μας. Έχει εδώ να διαλέξουμε από πάρα πολλά και χρήσιμα πραγματάκια που το κάθε επάγγελμα σου δείχνει κάποια από τα traits που παίρνεις. Είναι κάποια θετικά traits και έχει κάποια αρνητικά από εδώ πέρα ώστε να κάνεις το παιχνίδι σου ή πιο εύκολο ή πιο challenging ανάλογα με το τι θες να κάνεις σαν challenge στον εαυτό σου. Λέω να ξεκινήσουμε εμείς να είμαστε burger flipper, μάγειρας δηλαδή. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποια skills ήδη στο fitness, στο cooking, στο maintenance και όλα αυτά. Έχουμε points για να κάνουμε spend άλλα δύο, οπότε μπορούμε να διαλέξουμε ένα από αυτά εδώ τα διάρκεια. Ας πούμε ότι είμαστε, έχει κάποια traits εδώ στο να μεταφέρουμε γρήγορα τα items στο inventory, να διαβάζουμε πιο γρήγορα τα βιβλία. Θα βάλω αυτό με το inventory γιατί έχει πάρα πολύ looting το παιχνίδι. Οπότε πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τον παίκτη μας. Λοιπόν, και έκανα customize το χαρακτήρα μου. Ζήσης Ζησόπουλος τα λέγεται. Έφτιαξα εδώ πέρα το τι θα φοράμε. Θα είμαι αυτός εδώ ο τύπος. Όπως σας είπα, μην δίνετε σημασία στα γραφικά. Θα δείτε ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ξεκινάμε κανονικά. These are the end times λέει εδώ πέρα. Δεν υπήρχε ελπίδα για survival. Και έτσι είναι λέει το πώς πέθανες. Okay. Πατάμε start και ξεκινάμε το gameplay. Λοιπόν, και όπως βλέπετε εδώ πέρα, ξεκινάμε με αυτό το παίκτη μέσα σε ένα σπίτι. Έχει γίνει zombie apocalypse και πλέον πρέπει να επιβιώσουμε. Σας είπα, μην δίνετε σημασία στα γραφικά γιατί το παιχνίδι αυτό έχει πάρα πολύ ωραία mechanics και θα σας το εξηγήσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, ξεκινώντας, πρέπει να κάνουμε να ψάξουμε τι υπάρχει σαν looting τριγύρω. Τσεκάρουμε γενικά τι υπάρχει σε αυτή την κουζίνα. Έχουμε εδώ φρέσκα κρεμμύδια, έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα στους πάγκους της κουζίνας εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα πιρούνια και κουτάλια και κάτι τέτοια πραγματάκια. Εδώ έχουμε ένα φούρνο, ανοιχτήρι, το χρειαζόμαστε για να ανοίγουμε κονσέρβες. Θα πάρουμε και κάποιες κονσέρβες πάνω μας, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε κάτι όταν είμαστε εκτός σπιτιού. Αν δείτε εδώ ο παίκτης μας έχει κάποια traits όπως είπαμε, ζυγίζει κάμποσο, σου λέει πόσα ζόμπι σκοτώσαμε, skills. Έχουμε κάποια skills τα οποία μπορούμε να τα βελτιώσουμε μέσα στο παιχνίδι, πάρα πολλά, όπως ψάρεμα, farming, πόσο καλό είμαι με κάποια συγκεκριμένα όπλα, το να φτιάχνω σπίτια, να επισκευάζω πράγματα, έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει και crafting το παιχνίδι. Εδώ είναι η υγεία μου, σε οτιδήποτε χτυπήσουμε θα το δείχνει εδώ πέρα, πόσο θερμοκρασία υπάρχει και πόσο protection έχω στο οτιδήποτε για δαγκώματα από ζόμπι και τέτοια. Λοιπόν, και αφού είμαι μέσα σε αυτό το σπίτι, τσεκάρω λίγο τα πρώτα δωμάτια να δούμε τι παίζει. Και αν δείτε,
μέσα από το παράθυρο μπορούμε να δούμε έξω αν υπάρχει κάποιο ζόμπι ή οτιδήποτε. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το ζόμπι για εμάς, οπότε πάμε και κλείνουμε τις κουρτίνες. Δεν βλέπω ούτε εγώ, αλλά ούτε και το ζόμπι εμένα. Σας λέω, τέτοιου είδους mechanics έχει πάρα πολλά. Όπως επίσης το ότι κοιτάω προς τα δω, να δω αν υπάρχει κάτι. Αλλά πίσω μου, άμα υπάρχει ζόμπι, αν δεν τα ακούσω εγώ, δεν θα το καταλάβω τι έρχεται να μου επιτεθεί. Πρέπει να γυρίσω εγώ για να τσεκάρω, γύρω-γύρω. Έχει τέτοιο πράγμα με το vision. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κλείσουμε και τις υπόλοιπες κουρτίνες. Ωραία. Μήπως το κάνουμε αυτό βάση για αρχή. Και πάμε και ψάξουμε τα γειτονικά σπίτια σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε και πάνω αν υπάρχει κάποιο ζόμπι. Να δούμε αν το σπίτι είναι καθαρό με λίγα λόγια. Για να δούμε. Να το. Βλέπω εδώ duct tape. Κατσαβίδι. Τα παίρνω από την αποθηκούλα εδώ πέρα. Πάμε και δίπλα να δούμε τι υπάρχει. Παντελόνι βλέπω εδώ. Καλοκαιρινό καπέλο. Θα το πάρω. Και μη σας πω κιόλας, θα το φορέσω. Λοιπόν, και μπορείς να το φορέσεις κανονικά. Ό,τι και να κάνεις, όλα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, θα κυκλοφορούμε με το καπελάκι μας εμείς τώρα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι υπάρχουν στα γειτονικά σπίτια και γενικά στη γειτονιά στην οποία είμαστε. Λοιπόν, εγώ ακούω κάτι χτυπήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αν είναι από ζόμπι. Πάμε έξω και θα ψάξουμε. Δεν έχω προς το παρόν κάποιο όπλο, μου φαίνεται, για να επιτεθώ. Δεν μπορείς να πεις ότι το στυλό, ας πούμε, κάποιου είδους όπλο. Και πάμε σιγά σιγά να τσεκάρουμε. Κρύφτηκα εδώ στο δέντρο. Υποτίθεται. Ή απλά δεν βλέπει επειδή είμαι μέσα στο... Οπ, να ένα ζόμπι. Οχ. Δεν ξεκίνησε καλά. Να το σμπρώξουμε και πάω από πάνω το κεφάλι του. Οκ. Okay. Είχαμε το πρώτο μας kill με γυμνά χέρια, παιδιά. Πάμε να ψάξουμε. Μπορώ να πάρω εγώ το πτώμα εδώ μεταξύ. Μπορώ να το πάρω και να το βάλω κάπου αλλού. Π.χ. εδώ πέρα να το πετάξουμε. Να το, και έχει κι άλλο ζόμπι εδώ πέρα. Να τη σπρώξουμε κι αυτήν. Πέθανε κι αυτή. Ωραία. Αυτά τα ζόμπι κουβαλάνε κάτι πάνω τους. Να, αυτή ας πούμε έχει κάτι κλειδιά πάνω της. Έχει κάτι δαχτυλίδια, κάτι τέτοια πράγματα. Μισό λεπτάκι τώρα όμως, γιατί εδώ πέρα δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω. Λοιπόν, καθώς κυνηγιόμαστε, είχε γυαλιά και τα οποία πέσανε στο πάτωμα. Βλέπω ότι έχει γίνει λίγο χαμούλης εδώ, έτσι. Με έχουν πάρει χαμπάρι γιατί είμαι μέσα στη μέση του δρόμου. Μισό λεπτάκι. Με έσπρωξαν. Με δάκωσε. Ορίστε. Τσακ μπαμ. Απέφυγα. Πρέπει κάπως να γλιτώσω, παιδιά. Όχι! Με δαγκώσαν όλοι αυτοί και κάνω bleeding. Πρέπει κάπως να γλιτώσω, παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα, είμαι σε πανικό. Έχω πάρα πολύ χάσιμο. Δεν νιώθω καλά. Που έχω μπλέξει τώρα και έχω πάρα πολύ πόνο. Βλέπετε, τρέχω προς ηλικίο ζόμπι και μπορούμε έτσι ξαφνικά το παιχνίδι να γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, όμως πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξεφύγουμε κάπως. Είναι κλειδωμένη η πόρτα. Η ζωή μου μειώνεται, είναι στη μέση. Πρέπει να κάνουμε σίγουρα κάτι με επίδεσμους. Δεν μπορώ να μπω εδώ. Πρέπει να βρω ένα σπίτι, ρε παιδιά. Γενικά, για να ξέρετε, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι έχω χάσει ήδη. Δεν νομίζω να σωθεί ποτέ. Και κάπως έτσι τρέχοντας εδώ πέρα θα χάσουμε τον πρώτο μας παίχτη, ο οποίος έχει γρατσουνιές παντού. Χάνουμε αίμα από παντού και νομίζω πως... Πέθανα έτσι απλά και τώρα τρώνε όλοι εμένα. Ενώ έχω σκοτώσει 2 ζόμπι και έκανα επιβίωση 2 ώρες. Θα μου πεις, Ζήση, πού πας χωρίς όπλα, πού πας ξυπόλυτο στα αγκάθια. Ισχύει. Παιδιά, το παιχνίδι θέλει υπομονή, θέλει skills. Δεν είναι. Θα το δείτε. Πάμε να παίξουμε με νέο χαρακτήρα και αυτή τη φορά ελπίζω να πάει καλύτερα. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω με κάποιον που θα είναι νοσοκόμος και θα μεταφέρει και αυτός γρήγορα το inventory. Μισό λεπτό και να ξεκινήσω, γιατί άλλοι τρώνε από πίσω και με ενοχλούν. Λοιπόν, έφτιαξα κάποιον όπως τον είχε εδώ πέρα, δεν άλλαξα πολλά πράγματα. Ζήσεις νοσοκομίδης και θα είμαι και νοσοκόμος, τυχαίο το όνομα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη νέα μας ζωή κάπου αλλού. Αν δεν κάνω λάθος, το πτώμα μου μπορούμε να το δούμε ζόμπι τώρα στην ίδια πόλη. Λοιπόν, αυτό το ψυγείο έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Τα αφήνω εδώ στο ψυγείο όπως χρειάζεται. Βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και ξεκινάω πάλι να ψάχνω το σπίτι και να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα. Βλέπω εδώ χαπάκια pain killers. Σε περίπτωση που ανεβάσουμε 10 ή κάτι τέτοιο, να έχουμε κάτι να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Παπούτσια. Μία μπαταρία. Τα κρατάμε. Δεν παίρνω πολλά πράγματα γιατί δεν έχω άπειρο χώρο.
Βλέπετε εδώ πέρα δείχνει ότι χωράω μέχρι 12 βάρος και έχω 2,44 αυτή τη στιγμή πάνω μου. Trapping για beginners είναι ένα βιβλίο το οποίο ας πούμε μπορώ να διαβάσω για να παγιδεύω, να φτιάχνω παγίδες. Δεν ξέρω αν παγιδεύω εκτός από ζόμπι και ζωάκια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου. Κραγιόν, τα παίρνω. Ακουστικά, κάλτσες και ένα μπλουζάκι. Και ίσως να μπορούσα το μπλουζάκι εγώ να το σκίσω και να φτιάξω bandage. Επίδεσμο για όταν με δαγκώσει κάτι να μπορέσω να σταματήσω την αιμορραγία μου. Να, αν δείτε εδώ πέρα λέει σκισμένα ας πούμε υφάσματα, σεντόνια, δεν ξέρω τι λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθούν λέει σαν αυτοσχέδιος επίδεσμος σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, ξεκινάω και εδώ και κλείνω τις κουρτίνες. Cooking για beginners. Ανεβάζουμε skills έτσι παιδιά. Και έχει και άλλα μαγειρικής βιβλία, τα κρατάμε αυτά. Expert metalwork, τα θέλουμε. Επίσης, να ξέρετε ότι ο παίκτης πέρα από δίψα, πείνα και ύπνο και τέτοια πράγματα πρέπει να είναι και ευδιάθετος. Δηλαδή, θα πρέπει να βλέπουμε τηλεόραση, να διαβάζουμε κάποια βιβλία, κάπως να περνάει η ώρα μας, μιας και κινητό από ό,τι φαίνεται δεν έχει ο παίκτης μας. Λουτάρω εδώ ό,τι μπορώ. Κλείνω και αυτό και βγαίνω πάλι έξω. Και τώρα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Βλέπω και το χάρτη εδώ κάτω. Απέναντι εδώ δείχνει ένα σπίτι. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να ψάξουμε τι υπάρχει εδώ και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε και κάποιο όπλο, παιδιά. Ωραία. Ελπίζω να μην έκανα πολύ θόρυβο. Λοιπόν, το τρέξιμο του προσελκύει γιατί ακούει βήματα το ζόμπι. Το να με δει προσελκύει η ζόμπι. Το να πυροβολήσω θα προσελκύσει άπειρα ζόμπι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαι... Δεν ανοίγει. Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Έχεις ένα γερμό. Ένα ζόμπι εκεί πέρα. Έχεις ένα γερμό αυτό το σπίτι, παιδιά. Μου έρχονται ζόμπι. Και αρχίζω πάλι το τρέξιμο. Ωραία. Σπάστε το κεφάλι. Μπορείτε κάπως... κοιτάξτε τι έχει γίνει εδώ, παιδιά. Τρέχω στο δάσος. Πηγαίνετε προς τα εκεί που ακούγεται ο συναγερμός. Μην κυνηγάτε εμένα. Σταμάτησε ο συναγερμός. Ο άλλος εδώ. Έχω μαζευτεί όλο στο δικό μου σπίτι. Αχ. Εδώ στο δάσος πήγε να γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πώς μπορώ να γλιτώσω τέτοιες καταστάσεις. Τρέχω. Ζεσταίνομαι λέει, πρέπει να βγάλω λέει τα ρούχα μου. Μπορώ να μπω κάπου ρε παιδιά. Α, κι άλλος είναι αγερμός. Πανάθεμά σας, βάζετε παντού στους αγερμούς, πώς κλείνουν αυτά. Κλείσε κουρτίνες. Αμάν, θα μαζευτούν ζόμπι εδώ μέσα. Αμάν. Σπασμένο τζάμι βλέπω εκεί. Έκλεισα φώτα. Πώς κλείνει στον αγερμό στα παιδιά. Ω, βλέπω εδώ. Βοήθεια! Κλείνω κουρτίνες. Ω, μπήκα μέσα. Α! Βοήθεια! Από πού μπήκατε όλοι εσείς! Βοήθεια! Φίλε, το παιχνίδι είναι intense! Θέλω να πω σε ένα σπίτι που να μην έχει συναγερμό, σας παρακαλώ! Κοιτάξτε εδώ, χαμός γίνεται! Φίλε, καταρχάς διψάει ο παίκτης μου. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχω τρέξει τα πάντα, είμαι σε μεγάλο πανικό. Okay. Ωραία. Ίσως χαλαρώσουν τα πράγματα. Φύγε ρε φίλε. Με δάγκωσε από κάτω. Πού τραυματίστηκα εγώ. Έχεις κάτι πάνω σου εσύ που μπορούμε να πάρουμε. Τα πήρα όλα βασικά. Το άφησα γυμνό το ζόμπι. Ωραία και διψάμε από ό,τι είδα. Ένα ζόμπι εκεί πέρα μας είδε. Και έχει σπίτια έξω από αυτό το μεγάλο κτίριο που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Εδώ στα σκουπίδια δεν θα ψάξω. Απλά θα φύγω. Ου, ζόμπι. Χαμός!
Φύγε, φύγε, φύγε. Ωραία. Σπασμένα τζάμια. Δεν ανοίγει η πόρτα. Παιδιά. Κάποια ζόμπι ενδεχομένως θα έχουν κλειδιά από τα σπίτια τους και θα μπορούν να μπαίνουν πιο άνετα. Θα δοκιμάσουμε αυτό το σπίτι. Και εδώ υπάρχει θέμα. Θα ανοίξω και εδώ το παράθυρο. Το σπάω. Οχ. Μπαίνω μέσα. Βλέπω εδώ, έπαθα αιμορραγία μόνο και μόνο που το σπάσα το παράθυρο. Λοιπόν. Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορώ. Σκότωσέ τους. Εδώ θα γίνει ο τάφος τους. Πάει κι αυτός. Κάποιος υπάρχει εδώ. Μπορώ να φύγω από το πίσω μέρος. Εδώ ήταν ανοιχτά το πίσω μέρος. Μπορούμε να πιούμε κάτι. Σας παρακαλώ, γιατί διψάει ο παίκτης μου. Με το bleeding μπορώ να κάνω κάτι. Bandage. Θα βάλουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε... Βλέπετε, με τα προηγούμενα πράγματα που έχω, πλέον λέει bandaged. Λοιπόν, θέλω να φύγω από την πίσω πόρτα. Σωστά. Βλέπετε πως πάει το παιχνίδι λίγο, έτσι. Θέλει λίγο... Δεν θέλει να τα παρατάμε. Jumpscare. Ας ανοίξω εγώ εδώ. Θα μπω μέσα. Με δάγκωσε. Ρε φίλε. Τι πήγε στραβά. Και έγινα infected. Ωραία. Κλείσε ρε φίλε λίγο τις κουρτίνες. Μπας και ρεμίσουμε. Θέλει προσοχή παιδιά. Δεν ξέρω αν τους ξέφυγα. Επίδεσμο και εδώ πέρα, γιατί είμαστε infected. Όλα καλά. Δεν τα παρατάμε, είπαμε. Όλα καλά. Εδώ η ζωή μου σταμάτησε να πέφτει. Και εδώ υπάρχει κουζινούλα για να φάμε κάτι. Εδώ έχει κονσέρβες, οπότε θα γίνει δουλίτσα, παιδιά. Κάποιος βαράει τις πόρτες με εδώ πέρα. Εγώ παρόλα αυτά θα ανοίξω τις πατάτες. Ωραία. Και θα το φάω βασικά. Έτσι πως είναι όλο. Ό,τι υπάρχει. Κλείνουμε και το φούρνο, εντάξει, δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουμε φάει πάρα πολύ καλά, λέει. Πλέον έχω πάρα πολλά πράγματα πάνω μου. Και όπως βλέπετε εδώ υπάρχει dirty bandage, γράφει. Οπότε το βγάζουμε, γιατί βρώμησε. Και τι θέλουμε, να πλύνουμε τον επίδεσμο. Ώστε να μπορέσουμε να ξαναφορέσουμε έναν καθαρό. Γιατί έχει και τέτοια. Και μια και εδώ πέρα που μου λέει να κάνω ένα διαλυματάκι έτσι να ξεκουραστώ και τέτοια, λέω να κοιμηθώ. Α, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί πονάω. Είχα κάτι painkillers, μου φαίνεται. Τα παίρνω. Θα μπορέσω να κοιμηθώ αν πάρω αυτό το παυσίπονο. Και τώρα θα μας αφήσει να κοιμηθούμε. Έχουμε γεμίσει και... Ναι. Θέλουμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, και κάπως έτσι περνάει η πρώτη στιγμή της ημέρας, ας πούμε. Βλέπετε, έχουμε dirty bandages παντού. Έχει ξυπνήσει και είναι νύχτα. Έχει τέτοιο το παιχνίδι, έχει και κακό καιρό, έχει τα πάντα. Και όπως είπαμε ήδη, το παιχνίδι έχει πολλά. Κάπου εδώ λέω να σταματήσω το επεισόδιο και να σας πω γενικά ότι αυτό το παιχνίδι σκέφτομαι πάρα πολύ να το παίξουμε σε live streams για να μπορέσουμε να ζήσουμε όλη την εμπειρία έτσι όλοι μαζί με το κοινό. Το έχουμε κάνει ήδη μια φορά. Σύντομα θα ανέβει και το live stream αυτό που είχαμε παίξει Project Zomboid. Και το έχετε χάσει. Οπότε συνοψίζουμε. Zombie Apocalypse παιχνίδι με πάρα πολλά mechanics, πάρα πολύ καλό. Τα γραφικά τα αγνοούμε, όπως βλέπετε έχει τα πάντα. Δεν βάζεις απλά ένα επίδεσμο, πρέπει να τον πλύνεις μετά, γιατί είναι βρώμικος και θα πάθεις μόλυνση. Έχει πολλά πράγματα το παιχνίδι, έχει και πάρα πολύ δράση. Όταν μπλέξεις με zombie, έχει πάρα πολύ αδρεναλίνη. Εμένα μου αρέσει, ελπίζω να του δώσετε ευκαιρία και να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, ώστε να καταλάβετε ότι το παιχνίδι είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Και κάπου εδώ να σας αφήσω, αφού πρώτα σας ζητήσω να κάνετε like αν σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να το ξαναδούμε σε live το παιχνίδι και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Bye bye.